της πρώτης κατοικίας, απόλυτα, εξαίρεση από πληστηριασμούς, από κατασχέσεις, εξαίρεση, εξαίρεση, παρακολουθήστε με, εξαίρεση, εξαίρεση στον κανόνα οι μεταξίδες. Και πόσο νούμερο. Ερχόμαστε τώρα και κάνουμε το εξής, αυτό κάνει η κυβέρνηση, κανόνας. Ότι θεωρούνται όλοι μπαταξίδες, εξαίρεση ο φτωχός άνθρωπος. Αυτό γίνεται, ξέρω και τις μελέτες που έχουν κάνει και τις μελέτες που έχουν πάρει σε μια κοινωνία η οποία έχει συντριβή. Συντριβή. Ιδιαίτερα τα ακίνητα, τα οποία η εφορία έχει αυξηθεί όπως γνωρίζετε περίπου 700% στα τελευταία 4 χρόνια. Δηλαδή από 450 έχει φτάσει, αν θέλετε, στο 680 τόσα, έχει φτάσει στα 2,65 και συνεχίζεται το χαράτσι, έγινε μόνιμο, μόνιμη διαδικασία και στην ουσία δεν συζητάμε για το φόρο μεγάλης περιουσίας ή μεγάλης ακίνησης περιουσίας. Ο φόρος μεγάλης περιουσίας που προτείνουμε εμείς έχει μέσα την ακίνητη περιουσία, τη μεγάλη ακίνητη περιουσία και άλλη περιουσία, είτε έχει πρόσοδο από αυτή είτε διαπιστωτικό πλούτο. Αυτά είναι πάρα πολύ απλά πράγματα. Συμφωνούμε λοιπόν να γίνει αυτό το πράγμα. Όχι, βάλτε νούμερο. Α, δεν θέλετε να γίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα. Ωραία, μαζεύτε λοιπόν τα κόκκινα δάνεια. Μαζεύτε τα κόκκινα δάνεια. Κάντε τα όπως θα κάνετε αυτή τη στιγμή. Ένα όλο. Δώστε το στο κέντρο για να τα αποφύσουν και να κερδίσουν. Αυτό κάνω. Όταν ένα 500.000 ή ένα εκατομμύριο είχε να πληρώσει, όταν λοιπόν του στερεί τα εισοδήματα. Παρακαλώ. Συγγνώμη, την κρίση δεν πληρώσει. Την κρίση δεν θα την πληρώσουν τράπεζες. Είμαι ένας άνθρωπος που έπαθα να ζω στο εμπόριο. Δεν θα σου απαντήσω. Την κρίση δεν θα την πληρώσουν τράπεζες. Ναι, θα σου απαντήσω. Όλα καλά. Αν δεν σκέφτεσαι ότι έρχεται και αύριο, ναι. Αν νομίζεις, γιατί αυτό έγινε στην Ελλάδα και θα το πω δημόσια. Όταν εμεί οι τράπεζες έτσι, δεν είχαν καμία να κάνουν αντίκτυπο. Επιτρέψτε μου. Ό,τι λεφτά πιάναμε τζίρο την ημέρα, νομίζαμε ότι είναι δικά μας τα λεφτά. Αυτό πλήρωσε η Ελλάδα. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Τα λεφτά που είχαμε στην τσέπη μας νομίζαμε ότι είναι δικά μας. Όταν οι τράπεζες δεν είχαν πάρει δάνειο με το ζόρι, είχε δημιουργηθεί πάντα. Κύριε Καλατζή, αυτό λέτε λίγα. Και συμφωνώ από όλη την ιστορία. Όταν οι τράπεζες στείλανε και μοιάζαν εκατομμύρια έτσι, δεν τους πιάνε όλοι. Δεν είχαν ευθύνη. Παρακαλώ. Εσύ γιατί πήγες το πήρες το δάνειο. Να σου πω γιατί το πήρα το δάνειο. Πολλές φορές περιπτώσεις το δίνανε με το ζόρι. Διότι είχε διαμορφωθεί μια κατάσταση στην αγορά που σου λέγε. Ή θα νοικιάζει σπίτι με 7 εκατοστάρικα, ή θα πάρει σπίτι και θα πληρώνει 7 εκατοστάρικα και θα του μείνει στο τέλο του ίδιου. Αν κατάλαβε. Ναι, άρα μιλάς. Όλο το κύκλωμα σε οθούσε στο να πάρει δάνειο. Ναι, σωστό ήταν όπως αυτό. Το φιλοπιστήριο έτσι πάρα το πράγμα. Δημήτρη μου, σωστό ήταν αυτό. Αλλά πού είναι το λάθο. Εσύ πήρε σπίτι. Ενώ δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει 7 εκατοστάρικα. Όχι, την είχε τη δυνατότητα. Όχι. Έκανε πράξεις και έλεγε. Παίρνω 1500 μαζί με τη γυναίκα, να δώσω 800. Κύριε, μην κάνει τον οικοκύρι. Όχι, μην το κάνω, είμαι. Μην κάνεις το δικό. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Είμαι, γιατί έτσι κράτησα τη δουλειά μου εγώ τόσα χρόνια. Η αλήθεια που την ξέρετε κι εσείς, ότι η μέση οικογένεια, όταν έπαιρνε το δάνειο των 700 ευρώ, είχε περίπου οικογενειακό εισόδημα γύρω στις 2.000. Λοιπόν, αυτό είναι. Γι' αυτό λέω ότι δεν μιλάμε. Αυτή τη στιγμή η μέση οικογένεια, ή αν θέλετε ένα πολύ μεγάλο, δεν έχει εισόδημα. Λοιπόν, μη λέτε τώρα λοιπόν γιατί πήρε το δάνειο για να βάλει το παιδί του κάτω από ένα κεραμίδι. Το εγώ, αν τον πάω κάποιο. Όχι, γιατί πήρε το δάνειο για να πάρει σπίτι αντί 100 τετραγωνικά που μπορούσε να το πληρώσει και πήρε 500. Αυτό λέω. Άλλο, δεν μιλάμε για αυτό. Όχι, 500. Όλοι αυτοί.